Θεατρική βραδιά. Στην απόψινή μας εκπομπή φιλοξενούμε το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι που θα μας παρουσιάσει το έργο του Παύλ Κόχουτ «Αύγουστε, Αύγουστε» σε μετάφραση Ελπίδας Μπραουδάκη. Πριν ακούσουμε το έργο, η μεταφράστρια θα μας πει λίγα λόγια για το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι και το έργο. Το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι είναι μια μορφή λαϊκού θεάτρου όπου δεν δέχεται το διαχωρισμό κοινού και ηθοποιών. Γίνεται ένα πείραμα. Στις παραστάσεις παίρνουν μέρος άνθρωποι που ζουν από διάφορα επαγγέλματα. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 80 με την ιδέα πως το θέατρο είναι γιορτή, δράση. Και όποιος κάνει θέατρο, δρά και σκέφτεται για τον εαυτό του. Δεν μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα για να δράσουν και να σκεφτούν άλλοι στη θέση του. Έτσι δημιουργούνται άτομα με ουσιαστικές πολιτιστικές απαιτήσεις και κοινωνικές διεκδικήσεις. Δουλεύουμε μόνιμα στο νομό Χανίων. Δίνουμε παραστάσεις, ιδιαίτερα σε λαϊκές γειτονιές και απομακρυσμένα χωριά. Έχουμε την αγάπη των απλών ανθρώπων που τρέχουν να δουν τις παραστάσεις του εργαστηριού όπως τρέχουν στα πανηγύρια. Όλα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε πως κάνουμε λαϊκό θέατρο. Το εργαστήρι δεν ανήκει σε αυτούς που το διευθύνουν, ούτε σε αυτούς που δουλεύουν στις παραστάσεις του. Τους ανήκει μόνο το πείραμα. Το εργαστήρι είναι ένα φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο που βγήκε από την ανάγκη της αποκέντρωσης και το κρατάει ζωντανό η ανάγκη των λαϊκών ανθρώπων που δεν τους δόθηκε μέχρι τώρα η ευκαιρία να εκφραστούν, η ευκαιρία να δουν θέατρο. Όσοι παίρνουν μέρος στις παραστάσεις συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία που απαιτεί το ανέβασμα ενός έργου. Παράλληλα, γίνονται ελεύθερες πρακτικές θεατρικές σπουδές που έχουν αφετηρία τα ερεθίσματα και τις ανάγκες αυτού του έργου και καθοδηγούνται από επαγγελματίες καλλιτέχνες. Από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι κάνουμε θέατρο. Ούτε ερασιτεχνικό, ούτε επαγγελματικό. Είμαστε εργαστήρι. Ούτε ομάδα, ούτε θίασος, ούτε σχολή. Για πρακτικούς λόγους, οι ηθοποίοι που δημιούργησαν χρόνο με το χρόνο τον πυρήνα του εργαστηριού γράφτηκαν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και εργάζονται επαγγελματικά. Οι νεότεροι αποτελούν το τμήμα έρευνας. Όμως στην ουσία, αυτά τα δύο τμήματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αφού υπηρετούν την ίδια θεατρική ιδεολογία. Και τώρα, ο Αύγουστος Αύγουστος, του Παύλ Κόχουτ. Ο Κόχουτ είναι Τσέχος συγγραφέας, καλλιτέχνης, δημιουργός και γέννησε με τη φαντασία του τον Αύγουστο, τον κλόουν. Ο Αύγουστος μες το καπέλο του κρύβει ένα αυγό, μες το κεφάλι του μια φαντασία που γεννάει. Γεννάει ιδέες, γεννάει κι άλλους κλόουν κι άλλους καλλιτέχνες και η ζωή γίνεται πιο όμορφη. Το τσίρκο γίνεται χώρος μαγικός. Όμως ο Αύγουστος είναι ευτυχισμένος. Το τσίρκο είναι χώρος ξεγνιασιάς και χαράς, όπως μας διαβεβαιώνει ο διευθυντής του. Μες στην παράσταση ξετυλίγεται η ιστορία του Αύγουστου, μια ιστορία που κάνει τους άλλους να γελούν. Αν όμως προσέξουμε λίγο, θα διακρίνουμε δύο δάκρυα στα μάτια του κλόουν. Ο Αύγουστος ονειρεύεται, θέλει να διευθύνει τα άλογα, να κάνει το νούμερο που προορίζεται μόνο για το διευθυντή του τσίρκου. Χρειάζεται ένα μαστίγιο, μια σφυρίχτρα και ένα κομμάτι ζάχαρη. Όμως όλα είναι σχετικά. Για να έχει το δικαίωμα να διευθύνει τα άλογα, πρέπει να γίνει διευθυντής. Ο Αύγουστος είναι ελεύθερος να προσπαθήσει να γίνει. Συναντάει όμως όλους τους μηχανισμούς της καταπίεσης. Είναι καλό να πιστεύει ο Αύγουστος πως έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί για να ανέβει στο πάνω σκαλί. Όμως, αν αυτό γίνει πραγματικότητα, χάνεται η ισορροπία. Ο διευθυντής δεν θα έχει τίποτα να κάνει. Και ποιος θα κρατάει τη σκάλα? Και ποιος θα κάνει τον κλόουν?
Πάβελ Κόχουτ, Αύγουστε Αύγουστε. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Σόλων Κατσικανδαράκης, Κώστας Φαλελάκης, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Έφη Μαρουσάκη, Χρυσούλα Λεδάκη, Διονύσης Μανουσάκης, Σοφία Μιχάκη, Βαγγελιό Λεργίου, Ελπίδα Μπραουδάκη, Στέλιος Δετοράκης, Σπύρος Μαρουσάκης. Μουσική σύνθεση Γιώργος Παπαδάκης. Παίζουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Χριστόπουλος όμποε, Γιάννης Ζουγανέλης τούμπα, Αλέκος Ζουγανέλης τρομπέτα, Κώστας Νικολόπουλος κιθάρα, Νίκος Κοντζιάς βιολοντσέλο, Τάσος κοντραμπάσο. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Ελπίδα Μπραουδάκη. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Πολύ αγαπημένο μου κοινό, καλησπέρα σας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ, η γυναίκα μου, η κόρη μου, το προσωπικό μου και τα ζώα μου. Εμείς, το μόνο που θέλουμε είναι να σας κάνουμε να ξεχάσετε για λίγο το βαρύ φορτίο της ζωής. Κυρία μου, κύριέ μου, βλέπω στο πρόσωπό σας πόσο αυτό το φορτίο σας καταπιέζει. Αδύνατο να το αφήσετε συνείσοδο. Δεν είναι έτσι? Δοκιμάσατε τα πάντα. Το πιωτό, τον έρωτα, αυτή η γεύση θανάτου μέσα στην αγκαλιά της μετρέσσας σας ή ακόμα και της ίδιας σας της γυναίκας. Δεν σας σώζει τίποτα. Βαρύ το φορτίο σας, οι αγωνίες σας, οι μικρότητές σας, τα ψέματα και οι λύπες σας, η άρνηση να πιστέψετε σε κάτι, οι αμφιβολίες σας και το μίσος, όλα τα στραβά, διαστροφές, εκτρώσεις, εγκλήματα, απέσιο φορτίο, φόβος για τη ζωή, που είναι συχνά πιο δυνατός και από το φόβο του θανάτου. Έτσι λοιπόν ήρθατε σε μας. Κι εγώ, η γυναίκα μου, η κόρη μου, το προσωπικό μου και τα ζώα μου, βρισκόμαστε εδώ στη διάθεσή σας, έτοιμοι να σας ξαλαφρώσουμε από αυτό το φορτίο, όλους, χωρίς διάκριση, όσο κι αν πληρώσετε για τη θέση σας. Εμείς είμαστε το τσίρκο, το τσίρκο, δημιούργημα Θεού. Και είπε ο Κύριος, να κυλήσουν τα δάκρυα. Και είδε ο Κύριος τα δάκρυα και τρόμαξε. Και τότε δημιούργησε τη σκηνή αυτή. Μετά χαμογέλασε και είπε, «Γεννήθηκε το τσίρκο!» Και τώρα που μείναμε όλοι σύμφωνοι, προσοχή, η παράσταση αρχίζει. Σε πια την κούραση. Διώξε τα βάσανά σου. Φόρεσε ένα χαμόγελο μαζί με τα καλά σου. Εδώ θα μάθεις να πετάς. Φωτιές θα μάθεις να ρουφάς. Και θα γεννείς πυρομανής. Και θα γεννείς πιο αλαφρύς. Το τσίρκο μας θα δείτε το χαρούμενο. Και ένα είναι πάντα το κρατούμενο.
Το τσίρκο μας θα δείτε το χαρούμενο. Και ένα είναι πάντα το κρατούμενο. Τι θα δείτε, τι θα δείτε. Αν το βρείτε, αν το βρείτε. Τι θα δείτε, τι θα δείτε. Αν το βρείτε, αν το βρείτε. Θα δείτε πως δαμάζουμε θεριά. Και έτσι δεν θα τρέμετε μπροστά στα παιδικά. Κύριε Διευθυντά, τι συμβαίνει, Αύγουστε? Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά, μου επιτρέπετε να σας σκάσω μια ερώτηση? Σκάσε, αλλά γρήγορα. Κύριε Διευθυντά, μπορούμε να πούμε γεια σου, κλόουν, σε ένα κύριο Διευθυντή? Όχι, αδύνατον. Μπορούμε να πούμε όμως ένα κλόουν, τα σέβη μου, κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά? Αυτό είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, κύριε Διευθυντά. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη βραδιά στη διάθεσή σας. Εγώ, η γυναίκα μου, η κόρη μου, το προσωπικό μου και τα ζώα μου. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να σας κάνουμε να ξεχάσετε το βαρύ φορτίο της ζωής, οδηγώντας σας στο βασίλειο της τέχνης, που είναι ομορφιά και χαρά σε έναν κόσμο χωρίς ασκήμιες και βρωμιές, όπου δεν κλαίει κανείς από λύπη, αλλά μόνο από τα γέλια. Και τώρα δεν μένει παρά να προσθέσω ότι θα δείτε εδώ απόψε είναι διεθνούς πλάσεων. Στο πρόγραμμά μας θα έχετε την τύχη να θαυμάσετε μια σειρά από καταπληκτικά νούμερα και ατραξιών. Το πίδημα του θανάτου. Μια ατραξιόν μοναδική που έχουμε την αποκλειστικότητα. Κανένα τσίρκο στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να σας την παρουσιάσει. Ναι, φίλοι μου, το πίδημα του θανάτου θα εκτελεστεί σε λίγο μπροστά σας. Θα χαρείτε επίσης τους 16 ελέφαντες από τη Σομαλία που θα παρελάσουν σε αυτήν εδώ την πίστα. Ναι, φίλοι μου, 16 Αφρικανοί ελέφαντες, ούτε ένας λιγότερος. Το κλου της βραδιάς. Το μεγαλειώδες βάλς των 8 αλόγων με τις άσπρες φουστίτσες τους. Τα έχει εκπαιδεύσει και σας τα παρουσιάζει ο διευθυντής μας, κύριος Αδόλφος, τον αυτοπρόπος. Τι καλά, τι καλά, τι καλά, τι καλά. Τι είναι, Αύγουστε. Θα είναι καλά να διευθύνεις τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Άσπρες, Αύγουστε. Μαύρες. Όχι, Αύγουστε, άσπρες. Όχι, κύριε, μαύρες. Επιτέλους, Αύγουστε, λαβαίνεις. Βεβαίως. Και λέω μαύρες γιατί τις έχουνε μαυρίσει. Για πες μου, Αύγουστε, θα σου άρεσε να τα διευθύνεις, ε? Θα ήταν καλά. Για δοκίμασε. Αχ, τι καλά. Ε, Αύγουστε, δεν βρισκόμαστε σε Μαντρί. Σου χρειάζεται μια σφυρίχτρα. Σφύρα. Με αυτήν θα τα φωνάζεις. Χωρίς σφυρίχτρα δεν θα καταφέρεις ποτέ να μαζέψεις τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες. Τότε καλά. Μα τι ψιθυρίζεις? Ψιθύρους. Είμαι ένας κλόουν ψιθυριστής. Του χρειαστεί και ένα μαστίγιο. Μαστίγιο. Για να σε υπακούν.
Χωρίς μαστίγιο δεν θα καταφέρεις ποτέ να μαζέψεις τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες. Τότε καλά! Από πού το έβγαλες αυτό το μαστίγιο? Χτυπήθηκα! Πώς? Άστα τώρα αυτά. Μαζλύτερο. Το κυριότερο. Ναι, το ουσιώδες. Α, το ουσιώδες με ουσία. Έχω κάτι με ουσία. Έλα, πες το. Ζαχαρίτσα. Χωρίς ζαχαρίτσα δεν θα τα καταφέρω να γίνω φιλαράμος με τα λογάκια. Τώρα δεν είπες πως έχεις. Και βέβαια έχω ζαχαρίτσα. Τι καλά. Μάση Αύγουστε. Αφού κατάφερες τόσα, τώρα να προσπαθήνεις διευθύντης. Εγώ. Και βέβαια. Το νούμερο των 8 αλόγων με τις άσπρες φουστίτσες είναι επίπεδου διευθυντού. Τότε καλά. Για πέστε μου, τι σας κάνει και γελάτε έτσι? Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, πρέπει να γίνω ένας κύριος διευθυντής. Πώς ήρθε, Αύγουστε? Ένα, γιατί έτσι μόνο θα έχω το δικαίωμα να διευθύνω τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Και γιατί θέλεις να τα διευθύνεις, Αύγουστε? Για μούρια. Ο Μέγας Σταυλιάρχης το βρίσκει άραγε μούρια. Α, αντιθέτως, κύριε Διευθυντά. Εσείς δεν είχατε ποτέ την επιθυμία να δαμάσετε τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες? Εγώ, κύριε Διευθυντά, να πέσω σε τέτοια πλάνη? Και τότε εγώ έπεσα σε κλάνη? Γιατί ένας κλόουν δεν θα μπορεί να δαμάσει τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες? Μα, κύριε Διευθυντά, ξέρετε καλά πως εκ παραδόσεως το νούμερο αυτό ανήκει αποκλειστικό στον κύριο Διευθυντή. Και γιατί ο Αύγουστος δεν θα ήταν ικανός να γίνει διευθυντής? Τι καλά, τι καλά, τι καλά, τι καλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκπληρώσεις 3 όρους. Μπορείς να το πετύχεις? 3 πόρους μπορώ να φωτίσω. Έτσι είναι, 3 όρους. Εσύ που τράχεις έτσι. Νάτο, νάτο. Τι θα κάνεις με αυτό το λάστιχο? Θα ποτίσω τους πόρους μου. Έλα τώρα, Αύγουστε. Μπέρδεψες τους όρους με τους πόρους. Άλλο, άλλο. Πώς είπατε? Λέω ότι μπερδεύεις τους όρους με τους πόρους. Λέω ότι μπουρδεύω τους χώρους με τους κόρους. Stop! Με συγχωρείτε, σας πήρα για σπόρο. 10! Αυτό είναι για δώρο? Ηλίθιε! Εφτάνει σιγά, μου φέρεστε έτσι επειδή δεν έχω πόρους. Παραδίδομαι ανεφόρον. Μπορείτε όμως να μου πείτε τι είναι όρο? Όρος είναι... Είναι... Δεν ξέρει ούτε τι είναι όρος. Για να είσαι διευθυντής, πρέπει πρώτα να γίνεις. Για να γίνεις, πρέπει πρώτα να γίνεις ό,τι έγινα. Καταφέρνοντας ό,τι κατάφερα. Αυτός είναι όρος. Κι άμα γίνω έτσι καταφερτζής, μπορώ να είμαι διευθυντής. Και βέβαια. Και τότε μπορώ να διευθύνω τα 8 αλογάκια με τις μάτσες. Αναφυσβήτητα. Κόλα το, κύριε διευθυντά. Το κόλλησα. Πάει καλά. Για να τα καταφέρεις, πρέπει να καταφέρεις, να καταφέρεις, να τα καταφέρνεις. Πρώτος όρος. Να έχεις ταυτότητα. Τι είναι αυτό? Κρατώ τη δική μου επάνω μου. Περίμενε να στη δείξω. Δεν είναι αντίδωρο, ταυτότητα είναι. Και τι την κάνουνε? Τη διαβάζουνε. Ξέχασα τα κιάλια μου. Γιατί κιάλια? Για να την γελάρω πιο καλά. Επάνω στην ταυτότητα γράφει Αδόλφος Παπαρντέλα. Αυτός είναι. Μπράβο, κύριε, κερδίσατε. Ναι, το ξέρω. Αλλά οι άλλοι δυο ποιοι είναι? Ποιοι άλλοι δυο? Για τον Αδόλφο λέω και τον άλλο, τον Παπαρντέλα. Δεν μπορώ να πω άκρη. Αύγουστε, έλα να σου πω κάτι στο αυτή. Είσαι πλήτο. Γνωστόν. Και οι άλλοι δυο ποιοι είναι? Είναι ο κύριος διευθυντής. Αυτόν τον ξέρω. Για τους άλλους δυο. Αύγουστε, διευθυντής είναι το επάγγελμα. Αδόλφος το όνομα και Παπαρντέλα. Εσύ έχεις ταυτότητα. Τι να την κάνω? Ένας διευθυντής πρέπει να έχει ταυτότητα που να λέει ότι είναι διευθυντής. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είναι διευθυντής. Μάστα, μάστα! Ορίστε. Είναι δική μου ταυτότητα, Αύγουστε. Σου χρειάζεται μια δική σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Για να μπορείς να πας. Δεν χρειάζομαι από αυτότητα. Έχω αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να μπορούν να μάθουν ποιος είσαι. Το όνομα σας. Όνομα. Πώς θα φωνάζουνε?
Δεν με φωνάζουνε, εδώ είμαι. Σου ζητώ το όνομα σου. Γιατί με ψάχνετε? Επώνυμο, επάγγελμα. Ζητάτε δουλειά? Όνομα, επώνυμο, επάγγελμα. Την ταυτότητά σου. Είναι πολύ μεγάλη ταυτότητα για να μπαίνω παντού. Τι τρελό πράγμα είναι αυτό. Όνομα και επίθετο και αντωνυμία. Πολύ καλά. Και τώρα θα διευθύνω τα 8 ψωράλογα. Εντάξει, Αύγουστε, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος είναι πιο δύσκολος. Θα σκίσω και τα υπόλοιπα. Έχω κιόλας τη σφυρίκτρα. Και τώρα, οι δυο μας, κύριε δεύτερε, το μαστίγιο, τη ζαχαρίτσα και την αβαυτότητα. Πρόσεξε, Αύγουστε, ο δεύτερος όρος είναι να έχεις οικογένεια. Α, δεν έχω γένεια. Όποιος έχει τα γένεια, έχει και τα χτένια. Αύγουστε, θέλω να πω ότι πρώτα πρέπει να βρεις μια γυναίκα. Τι είναι τούτο? Η αξιοσέβαστος διευθυντριά μας, κυρία Παπαρτέλα. Λοιπόν, Αύγουστε, ποια είναι τούτη εδώ? Η γυναίκα μου. Και σε τι χρειάζεται? Όποιος θέλει να γίνει διευθυντής, χρειάζεται μια γυναίκα. Γιατί? Όποιος θέλει για να γίνει διευθυντής, μια γυναίκα πρέπει να έχει στο πλευρό του. Μια γυναίκα καθώς πρέπει και καλό σύμβουλο, σύμβουλο και βοηθό του. Α, ένα γλυκό. Α, τι ωραίο γλυκό. Κι άλλο γλυκό. Τότε καλά, αλλά για να αγοράσεις μια τέτοια γυναίκα πρώτης γραμμής, σίγουρα θα πρέπει να έχεις καταφέρει, να καταφέρεις, να τα καταφέρεις. Όχι, φτάνει να πάρεις μία. Εσύ που τρέχεις έτσι. Να πάρω μία. Ποια? Την κυρία διευθυντή. Αδύνατον, την έχω πάρει εγώ, γυναίκα μου, Αύγουστε. Από ποιον την πήρατε? Μην κάνεις ανάητες ερωτήσεις. Στην τιμητική τη θέση, πρώτη αυτή θα καμαρώνει. Σαν εκείνος, μια και δυο. Τα λογάκια θα σελώνει, τα λογάκια θα σελώνει. Μήπως έχετε καμιά παραπανίσια? Α, όχι, όχι. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Δεν ξέρω, από ποιον να τη βουτήξω. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις μια γελώντας. Μάστα, μάστα! Τι έπιασε? Την κοιτάω και γελώ. Έλα, έλα, Αύγουστε. Πρέπει πρώτα να κάνεις μία γνωριμία. Δεν θα ξαναρχίσεις τώρα να τσιρίζεις? Δεν μπορώ να κάνω γνωριμία, δεν γνωρίζω πώς. Πάνω στην ώρα έφτασε και το ταχυδρομείο. Ίσως υπάρχει κάτι που θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Αυτό το γράμμα δεν είναι για μένα. Απευθύνεται στον κύριο Αύγουστο Αύγουστο. Μεγαλοφύες, κύριε διευθυντά. Είναι μια ιδέα μεγαλοφύης. Αύγουστε, κάποιος σου γράψε. Γιατί? Σίγουρα κάτι θα σε θέλει. Και γιατί δεν έρχεται να μου το πει ο ίδιος? Η σεζόν. Και θέλεις να γίνεις και διευθυντής.
Όταν έρχεται έτσι να δει το διευθυντή ένας τυχαίος πολίτης. Τότε καλά, γιατί μ' αφάλε ο κύριος από την πόλη. Θα το διαβάσεις μόνος σου. Ναι, αλλά τώρα δεν βλέπω τόσο καλά όσο πριν. Να τα κιάλια. Πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Γιατί γελάς? Είσαστε μικρούτσικος. Βλάκα! Γύρισέ το από την άλλη. Τι συμβαίνει? Από κοντά. Είστε πιο νόστιμος, κύριε Σταυλάρχα. Λοιπόν, δεν έχεις παρά να το διαβάσεις ο ίδιος. Δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν ξέρεις να διαβάζεις και θέλεις να γίνεις διευθυντής. Μα δεν έχω όρεξη να δέχομαι το γράμμα κάθε πολίτη. Όποιος όμως δεν με θέλει τίποτα, μπορεί να έρθει να μου το πει. Ωραία λοιπόν, πρέπει να διαβάσω το γράμμα χωρίς αργοπορία. Ξέρετε να διαβάζετε, κύριε Σταυλάρχα? Και βέβαια. Τότε γιατί δεν είστε διευθυντής? Γιατί έχω τις ιδέες μου. Και ο κύριος διευθυντής δεν έχει? Και βέβαια έχει. Τότε γιατί δεν προσπαθείτε να γίνετε ένας κύριος διευθυντής? Γιατί δεν είμαι ηλίθιος. Και ο κύριος διευθυντής είναι? Και βέβαια όχι, ο ηλίθιος είσαι εσύ. Και τότε γιατί δεν είστε διευθυντής? Γιατί είμαι ο κύριος Σταυλάρχης. Και κύριε Σταυλάρχα, ποιος είναι ανώτερος? Ένας σταυλάρχης ή ένας κλόουν? Ο κύριος Σταυλάρχης, βεβαίως! Τότε, κύριε Σταυλάρχα, πώς γίνεται? Εγώ να γίνω διευθυντής και εσείς όχι? Αν δεν σταματήσεις με αυτή την ανόητη μανία που σε πιάσε να κάνεις ερωτήσεις, δεν θα σου διαβάσω το γράμμα! Όσο για τη γυναίκα, τελείωσε! Όχι, όχι, διαβάστε το μου. Να αρχίσουμε από τη γυναίκα. Λοιπόν, άκου προσεκτικά. Πολύ αγαπημένα μου, κύριε. Μ' ακούς? Είμαι όλα αυτιά. Πολύ αγαπημένα μου, κύριε. Γιατί στριφογυρίζεις? Ψάχνω να βρω τον κύριο. Εσύ είσαι. Εγώ? Τότε καλά. Πολύ αγαπημένα μου, κύριε. Από τη στιγμή που ευχαριστηθήκατε να μας κάνετε την τιμή να παρουσιαστείτε στην πόλη μας, χάθηκα. Πού πας? Να ψάξω να τη βρω. Κάτσε εδώ, είναι τρόπος του Λέγιν. Και τότε γιατί τα γράφει αφού είναι του Λέγιν? Ηλίθιε. Το πάει αλλού. Πάει αλλού? Πού? Πουθενά. Και τότε από πού μου γράφει? Βλάκα. Θέλει απλώς να πει ότι δεν είναι πια η ίδια. Και τότε τι είναι? Τίποτα. Και πώς ένα τίποτα μπορεί και μου γράφει? Βούλος το λίγο, ιδαλλιώς σταματώ να διαβάσω. Όχι, όχι, όχι. Κάθε μέρα θαυμάζω τη θαμπευτική φωνή σας. Τη σκαμπευτική φωνή μου! Για μένα είσαστε σωστός ο μαγνήτης. Σωστός αλήτης. Πώς τα κατάφερες, παλιόπαιδο? Δεν ξέρω. Αυτό ρωτάει. Και εγώ της απαντάω. Δεν μπορεί να σ' ακούσει. Τι είναι? Είναι κουφή. Γιατί θες να την κάνεις κουφή? Δεν μπορεί να σ' ακούσει γιατί δεν είναι εδώ. Άλλωστε γράφει. Σας περιμένω στο διαμέρισμά μου. Στο ξενοδοχείο η χρυσή καμπάνα. Έτοιμη να σωστωθώ. Έλα κοντά μου πάνω στα φτερά του έρωτα. Το κλειδί είναι κάτω από την ψάθα. Η πιστή σου ερωμένη Λουλού. Λουλού? Ναι. Τότε καλά. Στοπ. Πού πας? Να δω τη Λουλού. Και πας έτσι? Και πώς θέλετε να πάω? Δεν καταλαβαίνεις. Περιμένει ένα gentleman. Όχι εμένα. Ναι, εσένα. Ένα gentleman. Πρέπει να πάμε δυο μαζί? Όχι. Πρέπει να μεταμορφωθείς σε gentleman. Πρέπει να φορέσεις καπέλο, γραβάτα, άσπρα γάντια και να κρατάς μπαστούνι. Φυσικά σου χρειάζεται και ένα μπουκέτο. Άντε μπρος και έλα να σε δούμε. Μάστα, μάστα. Να βάλω και ένα τίγρη στη μηχανή μου? Αρκεί, θα έπρεπε να τρέπεσαι. Εξαφανίσου. Για άλλη μια φορά κερδίσατε, κυρία Διευθυντά. Κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες στο πανηγύρι που θα γίνει στη χρυσή καμπάνα. Θα προσπαθήσουμε να τον γλιτώσουμε από μια απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Διευθύντα. Πρέπει να συναντήσει εδώ την κυρία. Στην πίστα! Θα ήθελα να το χαρεί και το κοινό μας. Βεβαίως, μόνο. Μήπως υπάρχει εδώ καμία κυρία που θα ήθελε να έχει ένα ραντεβού με τον συμπολίτη Αύγουστο? Πρέπει όμως να είναι κορίτσι. Δεν πειράζει. Κατά τύχη έχω μία εδώ που δεν έχει ταμπού. Μα αυτή είναι κούκλα! Είναι η μόνη της οποίας μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να εγγυηθούμε την παρθενικότητα. Αυτή η ιδέα είναι μοναδική, κύριε Διευθυντά! Σίγουρα είναι τόσο φλογερή όσο κι αυτός! Ελπίζω εκείνος να μην με απογοητεύσει.
Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, δεν θα αργήσω να γίνω διευθυντής. Μια χαμένη γυναίκα με γυρεύει. Έφυγε από το σπίτι της, είναι ένα τίποτα. Έχασε το κλειδί της, με περιμένει κάτω από την ψάθα. Δεν χρειάζεται πια να πας, Αύγουστε. Ήρθε εδώ να σε βρει. Εδώ. Δεν βλέπω τίποτα. Αύγουστε, προσοχή. Λόχος, προσοχή. Δεξιά, δεξιά. Α! Ησύχασε, Αύγουστε. Ποια είναι? Είναι εκείνη. Ο! Τι έχεις, Αύγουστε? Είναι μούρια. Εσύ δεν είσαι καλά? Α, έλα, έχεις χαζέψει. Τι έχω μαζέψει? Βγάλε πρώτα τα γάντια σου. Μάστα, μάστα. Κάνε γρήγορα αν θες να μη σου φύγει. Μάστα, μάστα. Και τώρα χειροφύλημα. Μάστα, μάστα. Τα δικό της. Νομίζω ότι είναι εντελώς χαλβά. Ποιος τρώει χαλβά? Θα ήθελα λίγο. Εσένα λέω χαλβά. Πιανού το χέρι πρέπει να φιλήσεις, το δικό της ή όχι? Και γιατί δεν το κάνει μόνη της, δεν ξέρει? Ξέρει, αλλά εσύ είσαι ο άνδρας. Ναι, βέβαια. Το δέρμα της είναι πολύ απαλό. Ωραία. Και τώρα θα της δείξεις τον ενθουσιασμό σου που τη γνώρισες. Και τώρα θα πηδήξω τον ενθουσιασμό σας που σας γνώρισα. Καλά, δεν σε μάθανε ποτέ να χαιρετάς? Μάστα, μάστα. Ωραία, δείξτε λοιπόν. Εβλέπεις λοιπόν. Και τώρα κάν της εξομολόγηση. Τι να της ομολογήσω? Αύγουστε, δεν έχεις κάνει ποτέ μέχρι τώρα εξομολόγηση σε γυναίκα? Όχι, ποτέ δεν έκανα σεξολόγηση σε γυναίκα. Της έπεσε στα αλήθεια ο πρώτος λαχνός. Ένας άντρας κάνει εξομολόγηση λέγοντας σε μια γυναίκα τι αισθάνεται, εξηγώντας της ότι της έχει αδυναμία. Μα θα με βρει πολύ δυνατό. Σιωπή, θα κάνεις ό,τι σου ψιθυρίζω. Μάστα. Μπουκέτο. Μπουκέτο. Όχι σε μένα το μπουκέτο, ξεροκέφαλε. Ξεροκέφαλη. Είσαι ξεροκέφαλος. Είσαι ξεροκέφαλη, Λουλού. Αυτός είναι χειρότερος και από παιδί. Θέλω να σου κάνω ένα παιδί, Λουλού. Τώρα κάτι πάει να κάνει. Τώρα κάτι θα σου κάνω, Λουλού. Λουλού, αισθάνομαι να χορεύουν τα 8 χαϊδεμένα λογάκια. Σου έχω μια πολύ δυνατή αδυναμία και προτιμώ να την κρατήσω για αργότερα. Α! Τι έγινε? Τι μπορεί να έγινε? Γύρισε σπίτι της. Τα γόνατά της χάλασαν. Τι να κάνω? Θα καλέσουμε ένα γιατρό να την εξετάσει. Κύριε γιατρέ, η Λουλού ήλθε και απήλθε και την είδα και με είδε και δεν μπορώ χωρίς αυτή, ούτε χωρίς εμένα αυτή. Το πόδι. Τι κάνουμε τώρα? Θέλει κόψιμο. Όχι, όχι. Και πώς θα τρέχει? Αγόρασε τις πατερίτσες. Το χέρι. Τι κάνουμε τώρα? Θέλει κόψιμο. Όχι, όχι. Δεν θα έχω πια τίποτα δικό της να φιλήσω. Αγόρασε της ψεύτικο. Και τώρα το κεφάλι. Τι κάνουμε τώρα? Θέλει κόψιμο. Όχι, όχι. Και πώς θα την χαμογελά. Αγόρασε της μια μουτσούνα. Τώρα έγινε καλά. Η εγχείρηση σε πέτυχε. Ο ασθενής απέθανε. Να τις εκφράσεις για τελευταία φορά τον ερωτά σου. Να τις εκφράσεις όλα τα συναισθήματά σου. Μάστα, μάστα. Τι σου συμβαίνει? Λουλούς όλα του ερωτά μου. Για να τις εκφράσεις για τελευταία φορά τον ερωτά σου, πρέπει να τη θάψεις. Όχι, θέλω να τη θαυμάζω σε όλη μου τη ζωή. Απαγορεύεται από την αστυνομία. Είναι ένα πτώμα. Είναι η Λουλού, θέλω να της κάνω εξομολόγηση. Μόλις που προλαβαίνεις, σου δίνω ακριβώς ένα λεπτό. Αντεκουνήσου.
Να! Γιατί να τούτο? Για να μην έρθουν τα κοράκια και την κατασπαράξουν το μεταξύ μου. Τι ερώτησης, ο κύριος Σταυλάρχης βεβαίως. Α, τότε προσπαθήστε να δαγκώσετε ένα γοριό στον κολαράκο του κύριε Σταυλάρχα. Τέλος πάντων, τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω κύριε Σταυλάρχα. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Α, τι είναι αυτό? Εγώ. Το όνομά του είναι Μούρλια. Τι σου συμβαίνει, Λουλού? Είναι ένας αλήτης. Λουλού, χαίρομαι για την τόση δυστυχία. Και τι θα κάνεις για την ευτυχία μου? Μη φοβάσαι, θα φτάσω στ' άκρα. Λοιπόν, δεν είμαι πια η Λουλού, η κουκλίτσα σου? Όχι, είσαι η γυναικούλα μου. Και εσύ τι είσαι εσύ? Εγώ, έχω μια δράκλα σου. Τι καλά. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά, τα κατάφερα κιόλας να καταφέρνω να τα καταφέρνω στον όρο της γυναίκας. Πώς κέρδισε αυτό το γύρο? Αχ, κύριε Διευθυντά, αν ξέρατε πόσες ιδέες έχει στο σάκο του. Έχω κι εγώ ένα. Έχει ένα? Τι είναι αυτό? Ο σάκος μου με τις ιδέες. Είναι γεμάτος. Από ιδέες, παράξενο μου φαίνεται. Είναι το δώρο του γάμου μου. Γιατί είναι ο κοριός μου και εγώ η κεραία του. Τι καλά. Τι καλά. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Εντάξει, τώρα μπορώ να γίνω διευθυντής. Αύγουστε, για την ώρα είναι ακόμα κοπέλα. Αν θέλεις να γίνει γυναίκα σου, πρέπει να την κάνεις γυναίκα σου. Την έκανα. Με έκανε. Πώς, πήγατε μαζί? Και μείναμε μάλιστα μαζί. Δεν φτάνει αυτό, πρέπει να την κάνεις δική σου. Γιατί? Γιατί δεν σου ανήκει ακόμα. Και εσάς, η κυρία διευθύντρια σας ανήκει. Εννοείται. Και ποιος σας την έδωσε? Ο πεθερός μου. Εσύ που πας? Στον πεθερό σας, που είναι Μούρλια. Τι τον θέλεις? Θα του ζητήσω να μου δώσει τη Λουλού. Μα δεν είναι κόρη του. Μόνο ο πατέρας της μπορεί να σου τη δώσει. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Γιατί κανείς δεν σε δίνει σε μένα. Θα έπρεπε να έχει πατέρα. Έχω. Πώς αυτό, πού τον έχεις? Τον πιάσανε. Ας τους ξεφύγει. Τον έχουν κλεισμένο. Πού είναι κλεισμένος? Σε μια τρύπα. Ωραία διευθύντρια θα γίνει. Γιατί τσιρίζεις? Σκάβουμε την τρύπα, τον βγάζουμε από την τρύπα και σε δίνει σε μένα. Hello, hello. Από εδώ είναι ο παράδεισος. Ποιος είναι ο φίλος? Δεν είναι φίλος σας, είναι ο πατερούλης μου. Τι καλά. Ωραίο αστείο, πώς ήρθε εδώ? Δεν έχω ιδέα. Κάτι υπάρχει ακόμα μες στο σάκο. Με ζήτησε κανείς? Όχι. Να έρθει αργότερα. Εσείς, πώς μπήκατε μες στην τρύπα? Έκανα μια εντυπωσιακή είσοδο. Ναι, και λοιπόν? Ήταν σωστός θρίαμβος. Και λοιπόν? Το κοινό πλημμύρισε την πίστα. Και λοιπόν? Έμεινα στριμωγμένος στο 36ο υπόγειο. Και λοιπόν?
Έψαξα να βρω που είχε μεταφέρει την καταπακτή ο οικοδόμος. Λοιπόν! Λοιπόν, τη βρήκα εδώ. Hello, hello. Και χοπ, ο θρίαμβος. Κύριε Πατερούλη. Γιατί στον παράδεισο. Δεν είμαι τόσο γέρος. Δεν είστε αυτός που νομίζετε. Ε, τότε ποιος είμαι. Εγώ. Ποιος εγώ. Εγώ. Ο Αύγουστος. Ποιος Αύγουστος. Ο κλάουν. Ναι, τον ξέρω. Τώρα είναι η στιγμή να τον γνωρίσεις. Γιατί. Για να τον μάθεις. Δεν έχω όρεξη. Γιατί. Γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί. Γιατί δεν τον ξέρω. Τώρα είναι η στιγμή να τον γνωρίσεις. Είμαι ευτυχής που κάνετε τη γνωριμία μου. Είμαι ο Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Τι είναι το δεύτερο Μπουμπούλ. Το επώνυμο. Και το τρίτο. Ρεζέρβα. Αν το σκάσει το ένα από τα δύο. Και χοπ, ο θρίαμβος. Κύριε Μπουμπούλ, 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 δώστε μου τη Λουλού. Όχι. Γιατί. Δεν θέλω να την αφήσω. Δεν θέλετε να τη φιλήσω. Όχι όσο ζω. Γιατί. Είναι τέτοια. Ποτέ δεν θα γίνω διευθυντή. Επιτέλους παρετήσε. Σου μένει ένα λεπτό. Μπορούν ακόμα τα πάντα να συμβούν. Με ζήτησε κανείς. Όχι. Να έρθει αργότερα. Και χοπ, ο θρίαμβος. Κύριε Μπουμπούλ, 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 η Λουλού δεν είναι πια κορίτσι. Να μην το ξανακούσω αυτό. Πώς δεν είναι πια μια γυναίκα κορίτσι. Όχι, γέρασα. Ποιος το είπε. Εγώ. Και ποιος το έκανε αυτό. Εγώ. Ποιος είναι αυτός. Ελάτε τώρα, το γνωρίζετε. Αυτόν. Τον έχω ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό αυτόν. Είναι ο Αύγουστος Αύγουστο. Είμαι ευτυχής που έχετε την τιμή. Είμαι ο Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Τι έχει. Σας φοβάται. Γιατί. Γιατί κατάστρεψε την κόρη σας. Αφού να την εδώ είναι. Ναι, αλλά δεν είναι πια κορίτσι. Ξέχασα, ξέχασα. Θρίαμβο στο θρίαμβο. Να ζήτησε κανείς. Όχι. Να περάσει αργότερα. Ξέρεις τι σε περιμένει. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, τι σε περιμένει. Δεν ξέρω. Μάντεψε. Θα με πνίξετε. Χρειάζεται θάλασσα. Θα με καθαρίζετε. Θα ξαναβρωμήσεις. Θα με ρίξετε στη φωτιά. Καίγεσαι. Δεν καίω καθόλου. Λοιπόν, θέλεις να την παντρευτείς χωρίς πολλά λόγια. Θέλω να την παντρευτώ. Αυτό είναι. Αλλά κύριε Μπουμπούλ, αν δεν κάνω λάθος, θέλατε να το καταστρέψετε. Μάστα, μάστα. Ναι, αλλά τότε ποιος θα την πάρει. Εγώ! Σουτ! Ή πεθαμένος θα είσαι ή αραβωνιασμένος. Κι εγώ θα κάνω την έγκυα. Τι καλό! Τι καλό! Λοιπόν, την παίρνεις ή δεν την παίρνεις. Αφού δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ε, τότε την παίρνω, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Χόπλα. Χόπλα. Oh, hello, hello. Και χοπ, ακόμα ένας μικρός θρίαμβος. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Τώρα πια σου επιτρέπω να με λες και τα Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Από τις εξωτικές Ινδίες, ο διάσημος φακίρης Ομάρ Ραβάκι. Τι έχετε, κύριε Σταυλάρκα. Είμαι φοβερά μπερδεμένος, κύριε Διευθυντά. Και για ποια αιτία, φίλε μου. Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά, αλλά μέχρι τώρα νόμιζα ότι μόνο τα νούμερα που έχουν 100% τελειοποιηθεί. Τα άψογα νούμερα μπορούσαν να μπουν στο πρόγραμμά μας. Ακριβώς. Εκεί που βασιλεύει η πιο αυστηρά πειθαρχία, πρέπει να αφήνουμε θέση στη φαντασία. Έχετε φαντασία, αγαπητέ μου. Μου επιτρέπετε, κύριε Διευθυντά. Στο συμβόλαιό μου είναι εξισόρι. Πρώτον, έλεγχος. Δεύτερον, επίβλεψης. Τρίτο, χαστούκι. Η φαντασία δεν είναι στη συμφωνία μας. Και όμως,
Κάποιος πρέπει να την έχει. Μα γιατί αυτός? Μόνος σας θα το βρείτε. Καμιά φορά όταν του δίνουμε ατάκα έχω την εντύπωση ότι οι μπούφοι είμαστε εμείς. Δεν έχω τέτοια εντύπωση. Κύριε Διευθυντά, είσαστε ο Διευθυντής και στο τσίρκο είναι κάπως ανάσαστε με την άδειά σας. Τι θα γινόμουν να τολμούσα να παρουσιάσετε υψηλή στάθμη νούμερό σας και αν κατά τύχη γινόταν Διευθυντής. Έχει φαντασία. Αυτό είναι όλο. Αρέσει στο κοινό. Και το συμφέρον μας είναι να σεβαστούμε το κοινό. Προς το παρόν οι εντυπώσεις σας, που είναι πότε έτσι και πότε αλλιώς, με ανησυχούν λιγότερο από το να ρωτούσε ξαφνικά το κοινό, που είναι οι 16 ελέφαντες από τη Σομαλία που υποσχεθήκαμε. Καταλαβαίνω, κύριε Διευθυντά. Δεν τελειώσαμε. Είδου η συνέχεια του προγράμματός μας. Σας παρουσιάζουμε το κορίτσι λάστιχο Ντέμπορα. Hey, hop, hop, hoppa, hey, hop, 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 hoppa, hop, hey, hey, hop, 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 hey. Τι θα πει αυτό, δεν ξέρω. Σιωπή εκεί. Hop, hop, hop. Ποιος σας έδωσε σινιάλο? Ο Αύγουστος. Αύγουστε, θα ρίσεις πως σου επιτρέπονται τα πάντα. Ήθελα μόνο να κάνω μια προβούλα. Προς το παρόν δεν έχεις ακόμα κανένα δικαίωμα. Έχω κιόλας δυο όρους. Μουσική. Hoppa, 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 hey, hoppa, hoppa, hoppa. Σταματήστε. Δεν έχεις ακόμα εκπληρώσει ολόκληρο το δεύτερο όρο. Έκανα οικογένεια. Μουσική. Σταματήστε. Όχι ολόκληρη. Έχω γυναίκα και μπαμπά μούρια. Μουσική. Στοπ! Σωστά! Αλλά χωρίς αυτό που σου λείπει, η οικογένεια είναι θάλασσα χωρίς νερό. Και ό,τι είναι το νερό για τη θάλασσα, είναι και για την οικογένεια. Η Coca-Cola! Δροσερή σαν Coca-Cola και λεπτή σαν γλωστή. Πιο ακουραστή και πιο ρυψοκίνδυνη και από άντρα. Με θείες γάμπες και σώμα θεάς. Είναι η μοναδική Evelyn! Λοιπόν, Αύγουστε, ποια είναι? Το παιδί μου. Και σε τι χρησιμεύει? Αν θέλεις να είσαι διευθυντής, πρέπει να αποκτήσεις παιδί. Γιατί έτσι είναι ο νόμος ο σοφής του της δότης κοινωνίας. Έτσι έθιμα και ήθη έχουν την επιταγή τους. Πρώτα να έρθω τη γονής και κατόπιν το παιδί. Είναι μούρια! Ωραία! Κι εγώ χορεύω! Κοίτα, χορεύω σαν κι αυτή! Thank you.
τη μάτια. Μαλλιά τη. Πόδια. Είναι μούρια, είναι μούρια. Θανατηφόρο χτύπημα, κύριε Διευθύντα. Γιατί πρέπει να αποκτήσω παιδί? Για να σε αγαπάει, για να του μεταβιβάσεις την τέχνη σου, για να κληρονομήσει το έργο σου, για να συνεχίσει το όνομα και τη μνήμη σου αφού σου κλείσει τα μάτια. Μπορώ να τα κλείσω και μόνος μου. Δυστυχώς, Αύγουστε, δεν ξέρουμε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Αυτό είναι το κακό, κύριε Διευθύντα. Hello. Με ζήτησε κανείς? Όχι. Να περάσει αργότερα. Γιατί τσιρίζεις? Κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, δεν έχω το δικαίωμα να διευθύνω τα 8 λογάκια με τις μαύρες φουστίτσες, γιατί δεν έχω παιδιά. Έχω ένα, στο δίνω. Χωρίς αστεία και δηλωμένο στα αρχεία. Αχ, είστε πολύ ευγενικός, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Δώσ' μου τότε το ρολόι σου. Γιατί? Για να μην με ξεχάσεις ποτέ. Κάθε φορά που θα θέλεις να βλέπεις την ώρα σου, θα με θυμάσαι. Ναι, αλλά έχω μόνο ένα. Κι εγώ έχω μόνο ένα. Και την ώρα? Δεν υπάρχει ώρα για τους γενναίους. Πολύ καλά. Φέρτε μου λοιπόν το παιδί. Το έχω εδώ, στο πανέρι. Ε, τότε δώστε το μου. Δώσ' μου πρώτα το ρολόι. Γιατί? Για να δω αν είναι εντάξει. Και πώς θα ξέρω αν το παιδί είναι εντάξει? Μου επιτρέπεις? Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Πάντως, δεν μπορώ να αγοράσω παιδί στο σακί. Σίγουρα θα είναι πιο καλό από γουρούνι. Τότε, χέρι με χέρι. Χέρι με χέρι. Αντράκλα μου! Η Λουλού. Αυτή είναι το παιδί μου. Α, δεν πάει, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Μου την έχεις ξαναδώσει. Πάρτην για δεύτερη φορά. Ένα παιδί λιγότερο, ένα περισσότερο δεν έχει να κάνει. Hello, hello. Και χοπ, ο θρίαμβος. Πρέπει να αποκτήσω ένα δικό μου παιδί. Αυτήν εδώ την έχω γυναίγιο. Ατυχία. Δεν θα γίνω ποτέ διευθυντή. Σταμάτα να τσιρίζεις. Στα αλήθεια δεν ξέρεις πώς να αποκτήσεις παιδί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Αυτή ξέρει. Όλα τα παιδιά το ξέρουν. Τότε πες το μου. Αυτό δεν λέγεται. Γιατί? Δεν τολμώ. Τότε πες το μου στα αυτή. Ντρέπουμε. Τότε πέστε το μου εσείς, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Έλα εδώ κοντά μου. Λουλού, πήγαινε πιο πέρα. Κυρία Σταυλάρχα, κυρία Σταυλάρχα! Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κυρία Σταυλάρχα, έχω απόλυτη ανάγκη από ένα πελαργό. Ένα πελαργό να τον κάνεις τι? Για να μου φέρει ένα παιδί. Πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Οι πελαργοί έχουν πάψει ή από καιρό πια να κουβαλούν παιδιά. Γιατί? Γιατί κρυώνανε πολύ. Και ποιος φέρνει τα παιδιά το χειμώνα? Ρώτα κάποιον που έχει. Κυρία Διευθυντά της Ορχήστρας, κυρία Διευθυντά της Ορχήστρας. Ναι, τι είναι, Αύγουστε? Έχετε παιδιά, κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας? Φυσικά. Και ποιος σας τα έφερνε το χειμώνα, κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας? Το χειμώνα τα έφτιαχνα μόνος μου. Είναι δύσκολο? Όχι ιδιαιτέρως. Πώς τα φτιάχνατε, κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας? Στο κρεβάτι. Είναι το αστείο. Για άλλη μια φορά, εξαμβωτικός θρίαμβος. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, χρειάζομαι αμέσως ένα κρεβάτι. Κρεβάτι? Τι να το κάνεις? Θέλω να φτιάξω ένα δικό μου παιδί. Κι ό,τι είχα ένα εδώ, μπορώ να στο δανείσω. Είναι κρεβάτι μεγάλης αξίας. Έχει πλαγιάσει σε αυτό η Μαρία Αντουανέτα. Η Μαρία και η Αντουανέτα και είχαν παιδιά? Ναι, 16. Τότε καλά, είναι το κρεβάτι που μου χρειάζεται.
Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι είναι πάλι, Αύγουστε? Να μην με ενοχλήσει κανείς. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Δεν καταλαβαίνω πώς το καταλαβαίνουνε. Βρε ηλίθιε, γιατί δεν ρωτάς? Κύριε Διευθυντά σκηνής, κύριε Διευθυντά σκηνής. Τι είναι πάλι, Αύγουστε? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παιδί έγινε? Μα θα τα ακούσεις να κλαίει. Ακούς τίποτα? Όχι. Κι αν είναι μουγκό? Το παιδί μου! Τότε γιατί δεν φωνάζει? Είναι μουγκό. Σταμάτα να τσιρίζεις. Μπορεί να μην έγινε ακόμα. Αυτό είναι. Το παιδί? Όχι. Έχω μια ιδέα. Εσύ? Πρέπει να το τρομάξουμε. Γιατί? Αν το τρομάξετε, τρομάζει και φωνάζει από το φόβο του. Ού, τότε καλά. Τι έχεις? Φοβάμαι. Βρε, εσύ τρέμεις σαν ψάρι. Πώς θέλεις να βγάλεις παιδί αν φοβάσαι έτσι? Βούλος τα αυτιά σου. Προσοχή. Ξαναρχίζει ο κύκλος του τρόμου. Ένα και δύο και ακόμη ένα. Είναι! Έγινε! Έγινε! Γίνεται εδώ! Ο μπαμπούλας αφού έχει τα αυτιά. Άκουστε! Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατεβαίνει. Αυτό τι είναι πάλι? Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά! Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, έγινε! Ποιος είναι αυτός? Ο Αύγουστος του Αυγούστου! Ο Αύγουστος έχει τον Αυγουστό του! Τη σαλάτα! Από πού το έβγαλες αυτό το καλικατζαράκι? Δεν είναι καλικατζαράκι! Είναι το δικό μου το παιδάκι! Τέλειο θεατρινάκι! Εγώ το έκανα! Εγώ το έκανα και φοβήθηκε! Ησυχία! Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι είναι γιο σου? Ορίστε! Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, μπορούμε να πούμε γιο σου Αύγουστο σαν κύριο διευθυντή? Όχι, αδύνατον. Και κύριε Διευθυντά, μπορούμε να πούμε τα σέβη μου κύριε Διευθυντά σαν Αύγουστο? Αυτό είναι δυνατόν. Τότε θα σε ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Τότε καλό. Αλλά ο παππούς του, ο λάφτιστος ο παππούς του. Καθίστε φρόνιμοι να σας βγάλω μια φωτογραφία. Κύριε Διευθυντά, εκπλήρωσε δηλαδή και το δεύτερο όρο? Ξέρω να μετρώ, κύριε Σταυλάρχα. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι είναι, Αύγουστε? Λοιπόν, τώρα μπορώ να γίνω διευθυντής, κύριε Διευθυντά, όπως συμφωνήσαμε? Όχι ακόμα, Αύγουστε. Κατά τη συμφωνία μας πρέπει να εκπληρώσεις έναν ακόμη τρίτον όρο. Εντάξει. Αλλά κάντε γρήγορα. Δεν θα φάω έτσι όλη μου τη ζωή. Ας μη βιαζόμαστε. Προς το παρόν δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσεις να τον εκπληρώσεις. Πρέπει να περιμένεις να γίνεις αρχηγός οικογενείας. Γιατί? Δεν μπορείς να γίνεις διευθυντής ως ο κύριος Μπουμπούλ ζει ακόμα. Γιατί? Ωραία του τη φέρατε, κύριε Διευθυντά. Hello, hello. Εγώ μόνος μου είμαι ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι το θέλουν τα ήθη και οι ήχοι του ρούχου μου. Θέλετε να διευθύνετε τα δικά μου αλογάκια, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ? Δεν θα με ενδιέφερε, φοβάμαι τις κλωτσοκλάπ. Τότε γιατί θέλετε να γίνετε διευθυντής, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ? Θα ήταν κλακαστροφή. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, γλιτώσαμε την κλακαστροφή. Δεν θέλω, αλλά μπορώ. Μα γιατί θέλετε να μπορείτε, κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ? Έτσι θα μείνεις ένα τίποτα. Oh, hello, hello. Δεν παρετείτε. Πρέπει να περιμένεις, Αύγουστε. Κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, πότε θα σταματήσετε να ζείτε? Τώρα μόλις άρχισα. Έχω ακόμη καιρό. Hello, hello. Και hop,
ο καταστροφικός θρίαμβος. Με ζήτησε κανείς στην καταστροφή. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Λουλού, Λουλού, τα οκτώ λογάκια δεν θα ντυθούν ποτέ στα άσπρα και δεν θα μπορέσεις ποτέ να καθίσεις στην πρώτη θέση. Πάει, τελείωσε, Αύγουστε. Ίσως σου μένει ακόμα μια ευκαιρία. Για προσπάθησε. Τίποτα. Τίποτα. Καθάρισε τον Αύγουστε. Ποιον? Αυτόν. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Είναι πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι ο μπαμπάκα σου. Δεν είναι δικό σου, καθάρισε τον. Πώς? Χτύπα τον. Με τι? Μ' ό,τι μπορείς. Τι καλά. Εσύ κοιμήσου ήσυχος. Είσαι ακόμα πολύ μικρός. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, πρέπει απαραίτητος να γκρεμίσω κάτι. Α, ωραία. Κι ό,τι είχα εδώ ένα σφυρί, μπορώ να στο δανείσω. Κάνε γρήγορα, Αύγουστε. Το κλειού της βραδιάς μας περιμένει. Χτύπα τον στην κεφάλα, χτύπα τον στην κεφάλα. Μην ξεχάσετε να μου δώσετε γάλα. Εσύ κοιμήσου ήσυχος. Είσαι ακόμα πολύ αδύναμος. Φώναξε τον. Κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Μπαμπάκα, Μπαμπακούλη. Τι κάνεις εκεί? Το αρχαίο μνημείο. Εγώ αρχαίο μνημείο? Κάν τον μπορείς. Hello, hello. Εδώ Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Γιατί φωνάζετε έτσι, κύριε Μπουμπούλ? Θα με κάνουν διευθυντή. Εντάξει, είμαι σύμφωνος. Βιαστικός, κύριε Μπουμπούλ, που τρέχετε έτσι? Κύριε Σταυλάρχα, αυτό το σχοινί δεν οδηγεί στο υπερό? Καλά το μάντεψες. Ωραία, πάει καλά. Και πώς είναι στο υπερπέραν? Σαν να βρίσκεσαι κάτω από ένα τεράστιο κύωνο. Ωραία, πάει καλά. Υπάρχει όμως κοινό εκεί πάνω? Γίνεται σκοτωμός για να μπουν. Ωραία, πάει καλά. Τώρα είναι η στιγμή να το χτυπήσει. Μάστα, μάστα. Γιατί σας ενδιαφέρει τόσο το υπερόν, κύριε Μπουμπούλ? Μου έχουν προτείνει μια δουλειά εκεί πάνω. Δεν σας αρέσει σε εμάς, κύριε Μπουμπούλ? Αυτός ο Αύγουστος μου χτυπάει στα νεύρα. Μα γιατί, κύριε Μπουμπούλ? Γιατί είναι ξεφτυλισμένος. Όχι, κοιτάξτε φάτσα. Μου φαίνεται ότι του μοιάζεται, κύριε Μπουμπούλ. Εγώ σε αυτόν, αυτό σε μένα, δεν μοιάζω κανενός. Δεν μοιάζω ούτε με τον εαυτό μου. Είμαι εντελώς ανώμιος. Χτύπα τον. Τι? Χτύπα τον. Πρέπει να τον χτυπήσεις, κατάλαβες? Ναι, είμαι πληροφορημένος. Κύριε Μπουμπούλ, σας εύχομαι καλό ταξίδι. Στο υπερπέραν θα κάνω ένα καταχθόνιο θρίαμβο. Τι περιμένεις και δεν τον χτυπάς? Δεν μπορώ. Γιατί? Είναι μια μύγα στο κεφάλι του. Και τι κάνει εκεί? Με κοιτάζει κατάφατσα με τα μυγίσια μάτια της. Δείξτε μου. Εμπρός, το κλου της βραδιάς περιμένει πάντα. Θα ξαναβρεθώ εκεί πάνω με μιας, κύριε Σταυλάρχα. Αυτό ακριβώς περιμένουμε, κύριε Μπουμπούλ. Διώξτε. Δεν μπορώ. Γιατί? Κοιμήθηκε. Ορμώ με μια σύγκριτη φόρα. Ταμπούρλα! Δεν θα κάνω κακό ούτε σε μίγα. Φανταστικό, κύριε Διευθυντά. Είναι μια ιδέα φανταστική. Το πείδημα του θανάτου. Δεν έχεις μαντήλι? Ναι, αλλά δεν το δανείζω. Κανείς δεν χρειάζεται το μίξωμάντιλό σου. Σκουπίσε τη μύτη σου και πες καλησπέρα στην κυρία. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Για να ξεκινήσω εγώ, πρέπει να περιμένω να αρχίσει να σταματάει. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Παρακαλείτε το κοινό να μην χειροκροτήσει παρά αφού τελειώσει το νούμερο. Μπαμπάκα!
κύριε Μπουμπούλ, Μπουμπούλ! Τι θα πει αυτό? Κοίτα πάνω, παππούλη! Μήπως συναντήσατε στον δρόμο τον κύριο Μπουμπούλ? Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, τώρα μπορώ να γίνω διευθυντής αφού ο κύριος Μπουμπούλ πέταξε. Διάλειμμα. Κατά τη μικρή διακοπή που θα ακολουθήσει μπορείτε να πάρετε ένα ψυχτικά και να επισκεφτείτε τους στάβλους μας. Αρκεί, στοπ. Και ποιος παίζει τότε? Δεν έχω ιδέα, κύριε Διευθυντά. Ποιος κάνει πλάκα? Ποιος παίζει? Ένα γραμμόφωνο. Κλείστο. Βρε παλιάνθρωπάκο, έλα εδώ αμέσως. Ήρεμα. Αύγουστε, ξέχασες τη σούπα. Ναι. Μήπως θα πρέπει να σου θυμίσω τα λόγια μου? Δεν έχετε λόγο. Τι? Το λόγο σας μου τον δώσατε. Υποσχεθήκατε ότι θα έχω το δικαίωμα να διευθύνω τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Και όποιος δεν έχει λόγο, δεν είναι άντρας. Ο κύριος από εδώ το άκουσε πολύ καλά. Εγώ κρατώ το λόγο μου. Αλλά ο κύριος από εδώ θα άκουσε σίγουρα και τι υποχρεώσεις ανέλαβες. Μα αφού έχω απαυτότητα και γυναίκιο και παιδάκι και ο μπαμπάς μου ο Μούρλιας έχασε τον ήχο του ρούχου του. Η κοπέλα από εδώ το ξέρει καλά. Τότε, χωρίς αμφιβολία θα ξέρει ότι πρέπει να εκπληρώσεις ένα ακόμη όρο. Μάστα, θα τον εκπληρώσω αμέσως. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος. Και ο θρίαμβός μου θα είναι πυροφανής. Πρόσεξε, Αύγουστε. Ο τρίτος όρος. Πρέπει να αποκτήσεις τσίρκο. Μα έχω κιόλας. Είναι δικό μου το τσίρκο, Αύγουστε. Και γι' αυτό είμαι διευθυντής του. Αν μου το αγοράσεις, γίνεσαι διευθυντής και αποκτάς το δικαίωμα να παρουσιάσεις το νούμερο των 8 αλόγων με τις άσπρες φουστίτσες. Φανταστικό, κύριε Διευθυντά. Είναι μια ιδέα φανταστική. Αλλά κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Κάνε γρήγορα, Αύγουστε. Η βραδιά όπου να είναι τελειώνει. Κύριε Σταυλάρχα, κύριε Σταυλάρχα. Τι είναι, Αύγουστε? Πόσο κοστίζει ένα τσίρκο, κύριε Σταυλάρχα? Α, πάρα πολλά λεφτά. Κύριε Σταυλάρχα, μπορείτε να μου δανείσετε αυτά τα λεφτά? Σε σένα, δεν θα σου δάνειζα ούτε ένα κουμπί από το πατελόνι μου. Αλλά μπορώ ίσως να αγοράσω κάτι από σένα. Μάστα, μάστα, τι αυτό το πράγμα που έχεις, ξέρεις, τη φαντασία σου. Στο σημείο που έφτασες δεν μπορεί να σου χρησιμεύσει πια σε τίποτε. Μάστα, μάστα. Και τι θα μου δώσετε σαν αντάλλαγμα? Πες, τι θέλεις. 8 φράγκα. 5. Μου φαίνεται ότι είναι και πολλά. Μάστα, μάστα. Εδώστε τα μου, λοιπόν. Πάρτα. Ε, πούντα. Αν η φαντασία σου είναι τέτοια ώστε να μην σ' αφήνει να βλέπεις τα λεφτά, κράτα την. Δεν την αγοράζω. Μάστα, μάστα. Τώρα αρχίζω να τα βλέπω. Λοιπόν. Από εδώ η φαντασία. Ορίστε. Ένα αυγό. Αυτό είναι λοιπόν. Μάστα, μάστα. Να την προσέξετε πολύ, κύριε Σταυλάρχα. Τότε δάνεισέ μου μια στιγμή το καπέλο σου. Ορίστε. Ίσως έτσι ησυχάσουμε. Κύριε Σταυλάρχα, κύριε Σταυλάρχα! Τι είναι πάλι, Αύγουστε? Κύριε Σταυλάρχα, είναι βιαστικότατο. Χρειαζόμαστε την άδειά σας. Καινούργια τρέλα πάλι. Χρειαζόμαστε την άδειά σας για να στήσουμε εδώ ένα περίπτερο. Τι περίπτερο? Περίπτερο. Εδώ είναι τσίρκο, Αύγουστε, δεν είναι έκθεση. Α, ωραία. Δεν είναι έκθεση. Γιατί εγώ νόμιζα πως ήταν έκθεση. Τι θέλεις να εκθέσεις? Δεν θέλω να εκθέσω, θέλω να πουλήσω. Και τι έχεις για πούλημα? Δοχεία, μπαμπάκο. Αύγουστε, τι συμβαίνει? Θες να πουλήσεις δοχεία? Δικά μας είναι τα δοχεία. Τι λέει? Θα φτιάξουμε εδώ ένα περίπτερο. Να πουλάμε λαχεία, να κερδίζουμε πολλά, πολλά λεφτά. Θα πουλάς λαχεία? Ναι, τι. Λαχεία, βέβαια. Για να μπορέσουμε να αγοράσουμε το τσίρκο.
πάνω στην ώρα. Έχω εδώ ένα περίπτερο. Μπορώ να σας το δανείσω. Ορίστε. Τι καλά! Θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να καταφέρνουμε, να καταφέρνουμε, να τα καταφέρνουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να σκεφτείτε πώς θα μοιράσετε τα κέρδη. Δεν θέλω τίποτα για μένα. Δίνω το μερίδιό μου στον κύριο διευθυντή. Σύμφωνοι. Και το δικό μας μερίδιο. Το μισό. Ναι, αλλά εμείς είμαστε τρεις. Καλά, τότε το ένα τρίτο. Μάστα, μάστα. Τότε καλά. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά! Τι είναι, Αύγουστε? Πήρατε λαχείο, κύριε Διευθυντά? Ορίστε. Αγοράστε από εμάς ένα λαχείο. Πόσο κάνει? Ένα φράγκο. Και τι κερδίζει? Ένα ζευγάρι χαστούκια. Πώς? Εντάξει, εντάξει. Παίρνω ένα για να έχετε ένα μικρό κεφάλαιο. Αλλά αντί να σου δώσω λεφτά, θα σε πληρώσω σε είδος. Τι σα πιάσε! Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι εκ μέρους του κυρίου Διευθυντή. Θα σταματήσετε επιτέλους, τι σας έπιασε? Ο κύριος Σταυλάρχης θέλει να μοιράσουμε τα κέρδη στα τρία με εσάς. Κύριε Διευθυντά, σκεφτήκα ότι... Νομίζω ότι μπορούμε να τους αφήσουμε ελεύθερους να πουλήσουν αυτό το λαχείο. Δική τους ιδέα είναι και πρέπει να πάρουν την ίσπραξη ολόκληρη. Για άλλη μια φορά έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά σκηνής, κύριε Διευθυντά σκηνής. Ναι, τι είναι? Κύριε Διευθυντά σκηνής, αγοράστε από εμάς ένα λαχείο. Πόσο κάνει? Ένα φράγκο. Τι κερδίζει? Δυο χαστούκια. Ωραίο λαχείο. Αγοράζω ένα, αλλά δώσε τα κέρδη στον συνάδελφό μου εκεί κάτω. Συνάδελφε, συνάδελφε! Σας παρουσιάζουμε τη διάσημη οικογένεια Γκαρίντο. Λαχείο, λαχείο, λαχείο. Κύριε Διευθυντά, πουλάνε. Μέχρι τώρα δεν βλέπω τίποτα κακό. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να ειδοποιήσετε την αστυνομία? Προπαντός όχι αυτό. Στην εποχή μας ένα τέτοιο νούμερο δεν έχει πια καμιά επιτυχία. Άλλωστε δήλωσαν από την αρχή τι δώρο θα μοιράσουν. Θεέ μου, κι αν εκπληρώσει και αυτόν τον όρο. Και πώς θέλετε να τον εμποδίσω? Εάν επιτρέπετε, κύριε Διευθυντά, αυτή τη φορά νομίζω ότι έχω μια καλή ιδέα. Αλήθεια? Τότε δοκιμάστε την. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας, κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας, κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας, όλες αυτές οι κυρίες και οι κύριοι αγόρασαν από ένα λαχείο και δωρίζουν ότι κέρδισαν στην ορχήστρα. Είμαι θα πολύ ευτυχής. Και τι κερδίσαμε? 1000 χαστούκια και μισό. Σας ευχαριστούμε. Αγοράζουμε κι εμείς άλλα 10 λαχεία, αλλά τα κέρδη δικά σας. Τι καλά! Λαχιόκιο! Λαχιόρε! Ποιος ονομάζεται εδώ Αύγουστος? Εγώ. Αύγουστος, Αύγουστος. Πάλι εγώ. Επάγγελμα κλόουν. Εγώ αυτό προσώπος. Αύγουστε, πρόσοχη. Γιατί? Υπάρχει κανένας κίνδυνος? Στη διαταγή μου απαντούν διατάξτε και όχι αντιρρήσεις. Πρόσοχη. Διατάξτε και όχι αντιρρήσεις. Αγόρι μου, μου φαίνεται ότι θα σε στείλω στο φρέσκο. Τι καλά, δεν την υποφέρω τη ζέστη. Θα το βουλώσεις. Ίσως σκύλε και κάθε σε φρόνημα. Αύγουστε, αυτή είναι μια στιγμή εξαιρετική σοβαρότητος, διότι ένα απειλητικό σύννεφο υπερίπταται του τσίρκου μας. Ο νόμος είναι ίδιος για τον καθένα ξεχωριστά να εκπληρώσει το άγιον χρέος του. Όταν είναι επαναβολής, καλείστε να υπερασπίσετε τους τάβλους μας. Τι θα κολλήσετε στην αντράκλα μου? Ναι, αλλά πρέπει να ποτίσω τους πόρους μου. Έφτασε η στιγμή για τον καθένα να θυσιαστεί υπερβομών και αιστείων. Ναι, αλλά έχει και οικογενειακά βάρη. Ναι, αλλά έχω οικογενειακά βάρη. Θα σας ξαλαφρώσουμε. Μάστα, μάστα. Ναι, αλλά έχει και φύσιμα στην καρδιά. Μάστα, μάστα. Και ξέρετε τι φύσιμα? Έχει παγώσει από το κρύο η καρδούλα μου. Γλυθείτε. Άντε μπρος. Όχι αυτή, αυτός.
και κύριε, μου την έβαλε την καρδιά του. Η καρδιά είναι αυτή, σαν καμπάνα είναι. Αφού σας λέει ότι δεν θέλει. Αφού σας λέω ότι δεν θέλω. Αύγουστε, βλέπεις αυτό τον κύριο εκεί κάτω? Ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Σφάχτης. Μάστα, μάστα, Σφάχτης. Και ξέρεις γιατί είναι εκεί ο Σφάχτης? Όχι. Όταν είδε τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες, του τρέχανε τα σάλια. Όχι. Ναι. Η φαρμακερή του Ανάσα θα δηλητηριάσει το όνειρό σου. Τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες χλιμιντρίζουν απελπισμένα. Αύγουστε. 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 Τι θα τους απαντήσεις? Μάστα, μάστα, είμαι έτοιμος να υπακούσω. Μπράβο, δώστε τώρα του φέκι. Αύγουστε, μη φεύγεις. Πάω να σώσω τα λογάκια μου από το Σφάχτη. Αύγουστε, Αύγουστε, Αύγουστε φωνάζουν. Δεν τα ακούς. Κι αν σε δηλητηριάσει και σένα ο Σφάχτης, τότε θα γίνω φαρμακερός. Ο άνθρωπός σας θα γίνει ένας ήρωας. Ναι, αλλά δηλητηριασμένος. Θα επιζήσεις τη μνήμη όλων μας. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καλή μνήμη. Τα αγαπημένα μου τα μικρούλια, έρχομαι, έρχομαι. Αγγουστίνε, Αγγουστίνε, αν δεν θέλεις να φαγωθείς, στο χασάπι να τη σταθείς. Πλάγιος εδώ και κοίταξε να διαβάσεις τα μαθήματά σου καλά, αν θέλεις το έργο του πατέρα σου να μείνει αθάνατο. Τμήμα πρόσαχη, κατεύθυνσης προς έξοδον, εμπρός Μάρς. Θέλετε να καταλήξετε με όλα αυτά? Θα ξεμπερδέψουμε με αυτόν. Δεν θα αργήσει να πέσει στην παγίδα. Προσέξτε κάτι, αγαπητέ μου. Όταν κανείς ζει με ένα όνειρο, τα εμπόδια τον κεντρίζουν και η φαντασία του διπλασιάζεται. Θεέ μου, κύριε Διευθύντα, αν μπορούσαμε να τη βγάλουμε από τη μέση. Μπορούμε. Και πολύ εύκολα, μάλιστα. Και με έναν τρόπο πολύ διασκεδαστικό. Προς το παρόν, συνεχίστε. Στρατιώτη Αύγουστε, ορίζεσαι φρουρός της πίστας. Ελπίζω να καταλαβες, όλα είναι εξάστερα. Τι εξάστερα? Όπου να είναι θα βρέξει. Όταν απευθύνεσαι σε μένα θα λες κύριε Σταματάρχα. Αν δεις κανένα ύποπτο να φωνάξεις αμέσως αλτίση, προχώρη στο σύνθημα. Και μετά? Μετά τίποτα, αγόρι μου, αυτό είναι όλο. Μετά θα τραβήξεις γάιδαρε. Μετά θα τραβήξεις γάιδαρε. Εσύ θα τραβήξεις γάιδαρε. Εγώ θα τραβήξω στο γάιδαρο. Εσύ γάιδαρε πρέπει να τραβήξεις. Εγώ γάιδαρε. Και τι θα γίνει άμα χτυπήσω κανένα? Θα σε μπαγλαρώσουνε. Όχι κύριε Σύνταγμα. Κύριε Σύνταγμα. Δεν φοβάμαι καθόλου. Αισθάνομαι μια τέτοια σιγουριά. Κουκου! Ποιος είναι? Εδώ φρουρός Αύγουστος, φύλακας πιστός της πίστας. Αν γάιδαρε, θα τραβήξω στα αλήθεια. Προσέξτε, κρυπτείτε. Ένα και ένα και μισό. Κάνουν... Βοήθεια! Βοήθεια! Δολοφόνη! Τι συμβαίνει? Κύριε Διευθυντά, είμαι ένας δολοφόνος! Δεν είναι τίποτα. Έπαθε σοκ. Τον είδα. Τον πέτυχα. Η σφαίρα πέρασε από δίπλα. Ούτε γρατζουνιά. Κοίταξε τον εαυτό σου, Αύγουστε. Α! Τι έχεις? Είναι μούρια! Τι έπαθες πάλι? Είναι πολύ... Ποια είναι? Η Λιλή. Και ποια είναι τούτη? Η κόρη του συνταγματάρχη. Ήθελε να σε δει.
Γιατί? Γιατί σ' αγαπάει. Γιατί? Γιατί της αρέσεις. Γιατί? Γιατί είσαι ένας άνδρας. Δεν λέει τίποτα. Δεν τολμάει. Γιατί? Γιατί είναι κορίτσι. Τι καλά! Σ' αρέσει, Αύγουστε. Μάστα, μάστα. Τι θέλεις? Μάστα, μάστα, μ' αρέσουν πολύ τα κορίτσια. Την αγαπάς? Μάστα, μάστα, την αγαπώ αγαπητικά. Τότε πάρτι. Τι καλά! Πρέπει όμως πρώτα να χωρίσεις με τη Λουλού. Μάστα, μάστα, θα τη χωρίσω. Καταπληκτικό, κύριε Διευθυντά, καταπληκτικό. Αλλά βιάσου, η Λιλή δεν μπορεί να περιμένει πολύ. Τι είναι πάλι? Αδύνατον. Γιατί? Γιατί με βάλανε να φυλάω εδώ. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για σένα. Α, όχι. Ας πάψουν να μιλούν όλοι για μένα. Τέρμα η διαφήμιση. Αύγουστε, θέλουμε να πούμε ότι θα ξαναβρεις την ελευθερία σου. Τότε καλά. Τώρα δεν πρέπει να χάνεις ούτε λεπτό. Μάστα, μάστα. Λιλί. Πρώτα η Λουλού. Μάστα, μάστα. Πρέπει πρώτα να της κάνεις αγωγή. Μάστα, μάστα. Λιλί. Η Λιλί δεν θα σε φιλήσει αν δεν πάρεις πρώτα διαζύγιο. Η αγωγή είναι κιόλας έτοιμη. Νάτι. Μάστα, μάστα. Μην της δίνεις σημασία. Τσιρίζει πολύ δυνατά. Πολύ αργά. Σε έχει κιόλας χάσει. Γιατί τσιρίζεις τόσο πολύ, Λουλού? Είναι μια δυστυχισμένη. Της μιλάς? Γιατί είσαι δυστυχισμένη? Και η Λιλί είναι δυστυχισμένη. Λιλί! Πάει! Πάει ο άντρας μου! Είναι μια εγκαταλειμμένη. Λουλού, ξαναγύρισα. Τι καλά! Αύγουστε, έμεινες πιστός στη γυναικεία σου? Βέβαια, αφού είμαι η αντράκλα σου. Είμαι πια μια ξένη για σένα. Ξένη, όχι. Από το ίδιο μέρος δεν είμαστε. Αύγουστε. Τι έχεις εκεί? Είναι το κανόνι μου. Δεν είναι κανόνι αυτό. Δεν είναι κανόνι. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρω και χωρίς κανόνι. Α, ποια είναι αυτή? Η Δεσποινής Λιλή. Γιατί έχει το κανόνι του? Το άλλαξε με την ομπρέλα της. Γιατί? Γιατί αυτή το ήθελε. Γιατί? Γιατί την αγαπάει. Γιατί? Γιατί είναι κορίτσι. Λουλού! Λιλή! 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 Τι παίζεις? Την κρεμάλα. Δεν κάνει καλό στην υγεία. Και λοιπόν θα πάω να συναντήσω το Μπουμπούλ. Γιατί? Ναι, μ' αγαπάς πια. Αφού σ' αγαπάω πολύ. Είμαι Μανούλη, ο Παπαπουλή και η Μανούλη. Γιατί δεν μελετάς τα μαθήματά σου? Τι κακό, τι κακό. Δεν έχω πια σπιτικό. Αυγουστέ μου, Λουλού μου. Θεέ μου. Έλα, κύριε. Τι κάνει αυτή? Θέλει κι αυτή να κρεμαστεί. Γιατί? Γιατί δεν την αγαπάς πια? Αφού την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, ποια να αγαπάς? Και τις δυο. Ναι, αλλά ποια προτιμάς? Και τις δυο. Μα για πες μας, ξέρεις τι θέλεις? Θέλω να διευθύνω τα 8 λογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Δεν θα τα διευθύνεις ποτέ. Γιατί? Η γυναίκα σου δεν θα κάθεται στη ζημητική θέση. Να βάλεις τη Λιλή. Το παιδάκι σου δεν θα έχει το όνομα που βλόμησες τόσο πολύ. Να κάνεις ένα άλλο με τη Λιλή. Γιατί γελάς? Τότε πάλι δεν θα έχεις κορίτσι. Κύριε Διευθυντά, κύριε Συνταγματάρχα, είναι αλήθεια? Υπό μία ανάποψη, κατά κάποιον τρόπο, ναι. Και τότε τι θα κάνω? Χάνεις μία, βρίσκεις 10. Και η Λιλή? Θα της κάνεις αγωγή? Όχι. Πώς όχι? Δεν θέλω. Γιατί? Βαρέθηκα. Τι? Τα κορίτσια. Ναι, αλλά από εκεί άρχισες. Και θα συνεχίσω. Πώς? Λουλού. Αύγουστε. Αύγουστε, τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν θέλω η Λουλού να είναι μια δυστυχισμένη. Και τι με αυτό? Όταν η κλόουν είναι δυστυχισμένη, η πίστα είναι λιμωμένη. Η Λιλή θα κρεμαστεί. Και δεν σε νοιάζει. Έτσι η Λιλή δεν θα είναι πια δυστυχισμένη ούτε κι αυτή. Και τώρα πώς θα συνεχίσουμε, κύριε Διευθυντά? Δεν ξέρετε το πρόγραμμά μας, κύριε Σταυλάρχα. Σας παρουσιάζουμε το πιστόλι που δεν λαθεύει ποτέ. Εύελιν!
πω, του χτύπησε το χέρι. Πω, του χτύπησε και τ' άλλο χέρι. Του χτύπησε το κεφάλι. Έπεσε. Το σκότωσε. Χαίρεται. Πυροβολή στον αέρα. Α, τι έχεις? Είναι μούρλια. Κρατήσου, κρατήσου πιτσιρίκα μου. Είναι μούρλια. Γιατί με κοιτάς έτσι? Για να θα δουλέπω. Σ' αρέσω τόσο πολύ? Μάστα, μάστα! Κι αν ξαφνικά άρχιζες να μ' αρέσεις κι εσύ? Θα ήταν καλά! Κι αν ήθελα να σε παντρευτώ? Θα ήταν καλά! Α, ναι, αλλά για να γίνει αυτό δεν πρέπει να έχεις όνομα ηλίθιου κι ούτε να φοράς ρούχα παπαγάλου κι ούτε να έχεις κεφάλι πυθικίσιο. Θα ήταν καλά! Στρίβε! Γιατί κλαις, Αύγουστε? Με κατέληψε. Είσαι ερωτευμένος μαζί της? Μάστα, μάστα. Να της κάνεις ό,τι περιμένει από σένα. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν έχεις το δικαίωμα? Και γιατί? Πρέπει να μελετήσω τα μαθήματά μου. Τι μαθήματα? Μαθήματα χαστούκιου. Πώς να τις τρώω χωρίς να κλαίω. Και σε τι θα σου χρησιμεύσουν? Πρέπει να διονυστεί το όνομα και το έργο του παπά. Κύριε Γουστάβε, ζητάτε κανένα? Ναι, τον κύριο Γουστάβο. Σε εσάς μιλάω, κύριε Γουστάβε. Σε εμάς. Γιατί να μην έχετε το δικό σας όνομα, κύριε Γουστάβε? Εγώ. Τι σας εμποδίζει να δημιουργήσετε ένα προσωπικό σας έργο, κύριε Γουστάβε? Εγώ. Ή μήπως προτιμάτε να δέχεστε χαστούκια σε όλη σας τη ζωή? Όχι, όχι. Τότε ο κύριος Σταυλάρχης θα σας συνοδεύσει στο βεστιάριο. Θα σας συμβουλεύσει. Μάστα, μάστα. Θαυμάσια, κύριε Διευθυντά. Είναι μια θαυμάσια ιδέα. Διπελή! Αν άρχιζα να σ' αρέσω, τότε ίσως θα ήθελες να μου κάνεις πλάματα. Και τότε ίσως επανελευόμουν. Και τότε... Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, επιθυμούμε να ανοίξουμε ένα εργαστήριο εργασίας. Τι θα είναι αυτό? Επιθυμούμε να εργαστούμε, για να εργαστούμε, για να εργαστούμε, για να κάνουμε πολλά λεφτά και να αγοράσουμε το τσίρκο. Και μέσα αυτό το τσίρκο θα διευθύνεις τα 8 βρωμιάρικα λογάκια και εγώ θα ασχοληθώ με τη θέση μου. Ναι, αλλά γρήγορα. Δεν πρέπει να αργοπορήσουμε το φινάλε. Μάστα, μάστα. Κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας, κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας. Ναι, τι είναι, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά της Ορχήστρας, δώστε μας ένα μάρς! Παραδειγματική και διαβολική επίδειξη αυτοκαταστροφικού χαρακτήρα πάσης ενεργίας, προοριζομένης να προσκομίσει χρήματα! Έλα να σε χτενίσουμε! Είναι αυτή. Με τι μοιάζεις?
Είναι λούχα. Και τα λες αυτά ρούχα. Ένας κλόουν άξιος του ονόματός του επιτρέπεται να φοράει τέτοια μασκαραλίγια. Δεν θέλω πια να είμαι κλόουν. Τι. Δεν θέλω πια να έχω το όνομα ενός ηλίθιου. Τι. Δεν θέλω πια να δίνουμε σαν παπαγάλος. Τι. Γιατί τσιρίζεις Αύγουστε. Ο γιος μου είναι φρικιό. Καθόλου. Είμαι δυνατός. Σώμασε. Γιατί τσιρίζεις. Ο γιος μας είναι ένα κολακίθι. Καθόλου δεν με κουτορνήθη. Σκιαπή. Για να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Θα δεις ο πατέρας. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Θα δεις ο πατέρας. Δεν θέλω πια να τον δω. Αρκετά σε είδα. Θα δεις ο πατέρας σου. Μπαμπέκα, θα σε ξαναδώ ή δεν θα σε ξαναδώ. Ζυμπελί, φτάνω. Ωραία, καλή αντάμωση. Αλλά πρόσεχε, όταν γίνω διευθυντής έχεις να φας χαστούκια. Δεν θα γίνεις ποτέ διευθυντής. Γιατί? Γιατί είσαι ένας κλόουν. Και εσύ, ποιος νομίζεις πως είσαι? Ο κύριος Γουστάβος. Ο κύριος Γουστάβος, ας γελάσω. Για κοιτάξου λίγο. Με αυτή τη φάτσα, σ' όλη σου τη ζωή θα σε κλόουν. Ακόμα κι αν γίνεις θεός. Και εσύ το ίδιο. Ναι, αλλά εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό. Μόνο που εγώ σφουγγίζομαι. Θα ήθελα πάλι να τα βλέπα. Εγώ όχι. Για σένα, Ζυμπελή. Σιωπή. Τώρα είμαι όμορφος. Και η Ζυμπελή δεν θα αργήσει να μου κάνει πλάματα. Και με μια θα γίνω και διευθυντής. Επλός. Δουλειά. Ορίστε το γαμπριάτικο κουστούμι σας, κύριε Γουστάβο. Του πάνε σουρλομανδία. Okay, man. Γεια σας, αλκυμπάκι. Γεια σας, παιδιά. Η τύχη μου με κάνει βασιλιά. Ο παλιάς σας θα αφήνει, γεια. Κοιτάσε, φεύγει μακριά. Μ' αφήνει. Λουλού, γιατί με παράτησε. Τι μπάτσος, Αύγουστε. Όχι, δεν ένιωσα τίποτα. Και κληρονομιά σου, Αύγουστε. Θα φροντίσω γι' αυτό. Ποιος θα κληρονομήσει το έργο σου? Ο κληρονόμος μου. Έχεις κληρονόμο? Ναι, εμένα. Έλα τώρα, Αύγουστε. Δεν μπορείς να είσαι εσύ ο κληρονόμος σου. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο, Αύγουστε. Δεν αφήνεις κανένα πίσω σου. Δεν έχεις εκπληρώσει τον τρίτο όρο. Και επιπλέον έχασες γυναίκα και παιδί. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Αλλά πρέπει μέσα σου να το ξεκαθαρίσεις, Αύγουστε. Δεν είσαι ικανός να γίνεις διευθυντής. Τουλάχιστον θα μπορώ να διευθύνω τα 8 μαύρα λογάκια. Δυστυχώς όχι. Είναι σκληρό, Αύγουστε, αλλά πρέπει να σφίξεις τα δόντια. Δεν έχω πια δόντια. Σε μια τέτοια περίπτωση, για έναν άντρα άξιο του στόματός του, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος. Εσύ, αυτή δεν είναι η έξοδος, είναι η είσοδος. Και η έξοδος είναι από πού? Από εκεί, ψηλά. Το υπερπέραν. Αυτό. Μα έχουνε κιόλας καπαρώσει τον κύριο Μπουμπούλ. Θαυμάσια! Έτσι θα βρεθείς σε οικογενειακό περιβάλλον. Και τι θα κάνω εκεί πάνω? Ρώτα τον. Αλλό, κύριε Μπουμπούλ. Τι είναι, Αύγουστε? Τι πρέπει να του πω? Θα έχω συμβόλαιο. Ο κύριος διευθυντής θα έχει συμβόλαιο? Σε περιμένουμε, Αύγουστε. Με περιμένουν? Και τι θα κάνω εκεί πάνω, κύριε Μπουμπούλ? Θα διευθύνεις τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες. Ναι, αλλά δεν έχω όλους τους όρους. Στον παράδεισο όλες οι επιθυμίες σου θα πραγματοποιηθούν. Τότε καλά, έρχομαι αμέσως. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Δεν μπορώ να πετάξω. Η ψυχή μου έχει πάει στην κούλουρη. Δεν έχει σημασία.
Ξέρω έναν τρόπο πολύ εύκολο. Τι. Θα σε πετάξουμε στον αέρα. Με τι. Με αυτό. Τι είναι τούτο. Πύραυλος. Τότε καλά. Μένει να τακτοποιήσεις μια λεπτομέρεια. Ποια. Δεν πάνε ζωντανοί στον παράδεισο. Και τότε τι θα κάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να πεθάνεις λίγο. Πονάει πολύ. Αντίθετα. Είναι το καλύτερο φάρμακο κατά του πόνου. Τότε καλά. Και πώς το κάνουνε. Είσαι τυχερός. Έχω εδώ μερικά κόλπα που θα σε βοηθήσουν. Είναι στη διάθεσή σου. Διάλεξε, Αύγουστε. Πόσο κάνουν. Για σένα είναι δωρεάν, Αύγουστε. Τότε θα τα πάρω όλα. Ευφυές, κύριε Διευθυντά. Είναι μια ευφυεστάτη ιδέα. Λοιπόν, καλό ταξίδι, Αύγουστε. Θα μου λείψεις. Και σε μένα, κύριε Διευθυντά. Σ' αγαπούσα πολύ, Αύγουστε. Κι εγώ μ' αγαπούσα πολύ. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι είναι, Αύγουστε. Κύριε Σταυλάρχα, και πώς θα πάνε εκεί πάνω τα λογάκια. Ακριβώς όπως και εσύ, Αύγουστε. Και κύριε Σταυλάρχα, τι διαλέξανε. Είναι άλογα. Δεν έχουν δικαίωμα εκλογής. Απλώς ψοφίσανε. Λοιπόν, προτιμώ να μείνω εδώ, κύριε Σταυλάρχα. Γιατί, Αύγουστε. Δεν θέλω 8 ξεψυχισμένα λογάκια. Μα εδώ δεν έχεις πια τίποτα να κάνεις. Ξεχνάς ότι τα έχασες όλα. Τότε προτιμώ να τα ξαναβρω όλα. Ανδρούλη μου! Λουλού! Πού ήσουνα? Στο κρεβάτι. Και κάνες τι? Ένα καινούριο παιδί. Κύριε Σταυλάρχα, κύριε Σταυλάρχα, ποιος είναι πιο πολύ λόφ? Ένας κύριος Σταυλάρχης ή ένας ψήλος? Τι ερώτησης. Ο κύριος Σταυλάρχης, βεβαίως. Τότε προσπάθησε να δαγκώσεις ένα ψήλο στο μπαμπά του, κύριε Σταυλάρχα. Τότε καλά. Ο λόφτης τη μανούλα του, η μανούλα του φτιστή. Κύριε Διευθυντά. Τι συμβαίνει, κύριε Σταυλάρχα? Κύριε Διευθυντά, δεν θα τελειώσουμε λοιπόν ποτέ. Αντιθέτως, αγαπημένο μου κοινό, τελειώνοντας το πρόγραμμά μας, θα παρελάσουν μπροστά σας τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες. Ένα νούμερο παγκοσμίου φήμης που θα σας παρουσιάσει απόψε ο διάσημος θαυμαστής Αύγουστος. Κύριε Διευθυντά, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι χάλασε όλα μου τα σχέδια. Αυτό θα είναι το τέλος. Ναι, φίλε μου, το φινάλε. Τι καλά! Με έπεισες, Αύγουστε. Βλέπω ότι είσαι πραγματικά ικανός για όλα. Γι' αυτό θα κρατήσω το λόγο μου. Μάστα, κρατήστε τον καλά. Να μην μου τον βουτήξει κανένας άλλος. Καλά θα έκανες να τον πάρεις αμέσως, Αύγουστε. Να τον κρύψω. Σ' αγαπώ πολύ, Αύγουστε. Αλλά θα ήθελα να, για τελευταία φορά, να σε προφυλάξω. Να φυλάξω. Πολύ ευχαρίστως, αλλά χωρίς ντουφέκι. Ησύχασε. Αυτή τη φορά δεν θα σου δώσουν ντουφέκι. Όχι, Αύγουστε. Όλη αυτή τη βραδιά, τη δική σου τη βραδιά, έζησες με τη μοναδική ελπίδα πως θα έχεις την τύχη να παρουσιάσεις στο κοινό μας τα 8 αλογάκια με τις άσπρες φουστίτσες. Αυτή η τρελή ελπίδα, Αύγουστε, σε έκανε να πετύχεις τόσα καταπληκτικά πράγματα και να συμβάλλεις στην επιτυχία μας. Χειροκροτήστε τον. Τώρα όμως, Αύγουστε, πρέπει να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Πούντιν! 16 ζεύγη πέταλα χτυπούν ανυπόμονα στους στάβλους. Ιδού η πραγματικότητα που σου χλιμητρίζει, κλωτσάει, αφηνιάζει μπροστά σου. Γιατί τσιρίζεις, Λουλού? Με κάνεις και φοβάμαι. Δεν σου ήρθε ποτέ στο νου ότι μπορούσες και να μην πετύχεις? Τι θα κάνεις αν δεν σε υπακούσουν, αν δεν καθίσουν ήσυχα, αν το κοινό σε γιουχάρει, αν αποτύχεις? Όλες αυτές οι προσπάθειες για το τίποτε. Όλη αυτή η βραδιά, η βραδιά σου, Αύγουστε, η κουραστική. Δεν είμαστε αποκρουστικοί. Κι ακόμα, Αύγουστε, αν γίνει κάποιο θαύμα. Κι ακόμα αν καθίσουν ήσυχα. Ακόμα αν το κοινό σε χειροκροτήσει. Μετά, Αύγουστε, μετά. Τι. Τα χρώματά σου θα ξεθοριάσουν. Το γέλιο σου θα σβηστεί. Η φαντασία σου θα ξεκουπουλιαστεί. Θα κοπούν τα αστεία και οι κλωτσιές. Οι εντράτες και τα νούμερα θα πετάξουν.
Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Γιατί θα έχεις φτάσει στην κορφή. Και πέρα από την κορφή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει να αρχίζεις να κατεβαίνεις. Μείνε κάτω, Αύγουστε. Θα μείνω κι εγώ κάτω. Πρέπει να όνειρο, να μένει όνειρο. Αλλιώς το σκοτώνεις. Καταλαβαίνεις? Μάστα, μάστα. Αυτό το όνειρο θες να το σκοτώσεις, Αύγουστε? Όχι, όχι. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι στην περίπτωσή σου ξεγελάστηκα. Τι λεπτό της, προσέξτε όλοι. Ο ζήλος είναι άξιος ανταμοιβής. Αν έχεις κάποια επιθυμία, θα την πραγματοποιήσω. Τότε καλά. Λοιπόν, Αύγουστε, τι επιθυμείς? Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα ή ποτέ. Θέλω να διευθύνω τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Κι εγώ θέλω να κάτσω στη σημειτική θέση. Θέλει και τα τεντέ, θέλει και τα τεντέ. Μοιραία ύβρις και αποφασιστική, κύριε διευθύντα. Καλά, εσύ το θέλησες. Όμως όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να πάρω κι εγώ τα μέτρα μου. Μπορεί να σου έρθει καμιά αναποδιά. Αν έρθει, θα τη στείλω από εκεί που ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μου υπογράψεις μια υπεύθυνον δήλωση. Μάστα, μάστα, τι είναι αυτό? Άκουσε προσεκτικά. Ο κάτω υπογεγραμμένος Αύγουστος. Δια της παρούσης δηλώ υπευθύνος και εν γνώση των συνεπειών του νόμου ότι φέρω ακεραίαν την ευθύνην δια τη ζωή εμού και της οικογένειές μου εις περίπτωση ατυχήματος εν ώρα παραστάσεως. Για ποιον είναι αυτό? Για σας. Τότε καλά, μ' αρέσει να μου στέλνουνε γράμματα. Ωραία, τότε υπόγραψέ την. Δεν ξέρω να γράφω. Τότε κάνε τρεις σταυρούς. Μάστα, μάστα. Βρε αναλφάβητε, κάνεις κουλουράκια. Οι σταυροί είναι πολύ λυπητεροί. Δεν πειράζει, οι μάρτυρες είναι αρκετοί. Πόσο κοστίζει? Φέρετε ακεραίαν την ευθύνη εις περίπτωση ατυχήματος. Πόσο κάνει? Και ποιος θα φέρει τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες? Θα έρθουν μόνα τους. Πηγαίνετε τώρα να αλλάξετε. Εν τω μεταξύ θα ετοιμάσουμε την πίστα. Μια φορά κι ένα καιρό ήτανε 8 αλογάκια όμορφα και ζωηρά. Είχανε κι αφέντη τη χαρά που είχε να μας τύχιο με ουρά. Πότε τα αγαπούσε και τα καβαλούσε, πότε τα χτυπούσε δυνατά. Για το καλό τους φυσικά. Αχ τι καλά, αχ τι καλά. Πάλι, Αύγουστε. Κύριε Διευθυντά, δεν βάλανε φράχτη. Όχι, Αύγουστε, σίδερα. Γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε?
κάνω το νούμερο. Μες στο κλουβί φυσικά. Και γιατί? Για να μην κλωτσίσουν κανένα. Γιατί? Μπορεί να αγριέψουν. Γιατί τσιρίζεις, Λουλού? Φοβάμαι. Τι? Φοβάμαι μη σου δώσουν καμιά δαγκονιά. Γιατί να μου δώσουν τα κουνιά? Εγώ τα αγαπάω πολύ. Αυτό που υπογράψατε είναι εντελώς τυπικό. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Άκους, Λουλού, είναι τυπικό. Και πού είναι η θέση μου? Μες στο κλουβί. Γιατί? Για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα. Να σε βλέπω καλύτερα, παιδάκι μου. Αρχίζομαι, Αύγουστε. Μπαμπάκα. Είναι Αύγουστε. Πώς θα περάσουν από εκεί μέσα τα ντεντέ? Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά. Τι είναι πάλι, Αύγουστε? Πώς θα περάσουν από εκεί μέσα τα λογάκια? Θα μικρύνουν. Αύγουστε. Τι είναι, Λουλού? Φεύγουμε. Γιατί? Είναι στενάχωρα εδώ. Μίκρινε και κάτσε στη θέση σου. Θα έπρεπε να βγάλουμε έξω τον Αύγουστο. Δεν θέλω έξω, θέλω μαστίγιο. Θα παίζει και το μωρό μες στο κλουβί. Ποτέ έκανε ένα άλογο, δεν έκανε κακό σε παιδί. Άκους, Λουλού, θα με βοηθήσει. Πώς? Όταν σφυρίξω θα τα μπάσει. Τι καλά. Έτοιμος, Αύγουστε. Αύγουστε! Τι είναι, Λουλού? Τι ήταν αυτό, Αύγουστε? Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά! Τι είναι πάλι, Αύγουστε? Τι ήτανε, κύριε Διευθυντά? Τα λογάκια ανυπομονούν, Αύγουστε. Μα έχουνε φωνές κοσμικές. Είναι τόσο χαρούμενα, Αύγουστε. Αύγουστε! Τι είναι πάλι, Λουλού? Κι εγώ είμαι χαρούμενη. Ωραία! Εμπρός, Αύγουστε! Αρχίζουμε! Είναι πάλι, Αύγουστε. Κύριε Διευθυντά, ανοίξτε μου. Γιατί, Αύγουστε? Κάτι ξέχασα. Τι ξέχασες? Ξέχασα να πάρω αέρα. Αύγουστε! Τι είναι, Λουλού? Γιατί δεν αρχίζουμε, Αύγουστε? Αρχίζουμε, Λουλού. Εμπρός, Αύγουστε.
πάλι, Αύγουστε. Κύριε Διευθυντά, θέλω να πάω προς νερού μου. Κρατήσου, μετά θα είναι πολύ αργά. Ίσως δεν μπορέσω. Βλέπεις, σε κοροϊδεύουν. Αύγουστε! Τι είναι, Λουλού? Γιατί γελούν όλοι αυτοί? Για την αθλία μας, Λουλού! Τότε γιατί τσιρίζεις, Αύγουστε? Γιατί είμαι τόσο χαρούμενος, Λουλού. Γιατί? Γιατί έχεις επιτέλους θέση. Γιατί? Γιατί θα διευθύνω τα 8 αλογάκια με τις μαύρες φουστίτσες. Τώρα, σε λίγο. Γιατί? Γιατί σ' αγαπώ, Λουλού. Τι καλά. Μ' αρέσεις, Αύγουστε. Κι εσείς, κύριε Διευθυντά. Πρόσεξε τον εαυτό σου, Αύγουστε. Κι εσείς καλά να κάνετε να προσέξετε τον εαυτό μου, κύριε Διευθυντά. Κυρίες μου, δεσποινίδες μου, κυρίοι μου, πολύ αγαπημένο μου κοινό, το τσίρκο Παπαρδέλα με λύπη του σας αποχαιρετά. Καλή τύχη στο δρόμο για το σπίτι, στο δρόμο της ζωής, και ήθε όλοι οι δρόμοι να μας οδηγήσουν πιασμένους χέρι-χέρι σε ένα καλύτερο αύριο. Στην απόψινή μας εκπομπή φιλοξενήσαμε το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι που μας παρουσίασε το έργο του Παύλ Κόχουτ «Αύγουστε, Αύγουστε» σε μετάφραση Ελπίδας Μπραουδάκη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Σόλων Κατσικανδαράκης, Αδόλφος Παπαρντέλα Διευθυντής. Κώστας Φαλελάκης, Αύγουστος Αύγουστος Κλόβ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Μέγας Σταυλάρχης. Έφη Μαρουσάκη, κυρία Παπαρντέλα, διευθύντρια. Χρυσούλα Λεδάκη, Λουλού. Διονύσης Μανουσάκης, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ, Μπουμπούλ. Σοφία Μιχάκη, Εύελιν Παπαρντέλα, κόρη του διευθυντή. Βαγγελιό Λεργίου, πρώτος Αύγουστος νεότερος. Ελπίδα Μπραουδάκη, δεύτερος Αύγουστος νεότερος. Στέλιος Δετοράκης, διευθυντής ορχήστρας. Σπύρος Μαρουσάκης, διευθυντής σκηνής. Μουσική σύνθεση Γιώργος Παπαδάκης. Έπαιξαν η μουσική Βαγγέλης Χριστόπουλος όμποε, Γιάννης Ζουγανέλης τούμπα, Αλέκος Ζουγανέλης τρομπέτα, Κώστας Νικολόπουλος κιθάρα, Νίκος Κοτζιάς βιολοντσέλο, Τάσος κοντραμπάσο. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Ελπίδα Μπραουδάκη. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.